Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ανακοινώσω με χαρά ότι η αγαπημένη σας σειρά Δικαστικές Υποθέσεις επιστρέφει ανανεωμένη με νέα υπερσύγχρονα σκηνικά. Όπα! Θα σου κάνω αγωγή! Γιατί τρακότσαλο δεν λες ότι εγώ σας έσωσα το τομάρι επειδή ανέλαβα πρώτη εκμάθεια της σειράς? Με το που είδα δύο επεισόδια, έδειξα με τη σκλωτή στην πρόεδρο, την εισαγγελέα και τον προπονητή της Κορίνθου. Το προπονητή της Κορίνθου γιατί? Από συνήθεια. Με την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τη σεβαστή παραγωγή των δικαστικών υποθέσεων να μου επιτρέψει να εκμεταλλευτώ το 85% τηλεθέαση που θα της χαρίσω αύριο για να ανακοινώσω την πρόσληψη του νέου μας προπονητή στην Κόρινθο. Παρακαλώ, κύριε Κουγιά. Λοιπόν, ο ΠΑΣ Κόρινθος ανακοινώνει ότι ο Τάκης Λεμονής θα αντικαταστήσει στις 6 Νοέμβρη τον νέο μας προπονητή Γιώργο Χατζάρα, ο οποίος θα αναλαμβάνει αύριο την ομάδα. Σιδηροκέφαλος Γιώργο, θα είμαστε στο πλευρό σου σε ό,τι χρειαστείς μέχρι την απόλυση, την οποία θα λάβεις πριν την αγωγή και μετά τη μήνυση. Κυρία Τζάκρη, θα μας πείτε γιατί ήρθατε στις δικαστικές υποθέσεις? Για να βρω το δίκιο του Στέφανου Κασελάκη, κύριε Σεγγελέα. Δεν φτάνει που τον απέκλεισαν, θέλουν τώρα να κάνουν τη συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ σε Βουζουξίδικο. Και εσείς που θέλετε να γίνει? Στο τσίρκο Μετράνο. 87 κλόουν μαζέψαμε, να μην τους αξιοποιήσουμε λίγο. Κυρία Τζάκρη, πώς μιλάτε έτσι για τους συντρόφους σας? Και λίγα λέει η κυρία Σεγγελέα. Θα μας κάνει τον καμπούς ο Βούτσης με αυτό το απολυθωμένο μουστάκι που είναι σαν μαραμένο καζόν. Πήγε προχθές στη Βουλή με ένα μπλε ηλεκτρικ καμιλοτόμαρο καπρό. Σαν κακό τρία νούμερα μεγαλύτερο. Σας θυμίζει πολιτικό εσάς αυτός? Γιατί εσάς τι σας θυμίζει? Το φωτεινό αγκαλίτσα. Wow. Κυρία Τζάκρη, γιατί δεν πήγε ο κύριος Κασελάκης σε ένα δικαστήριο να κάνει ο ίδιος την καταγγελία? Πήγε, κύριε Πρόεδρε, αλλά έκανε τη δίκη λόγω παρέλαση του ωραρίου. Αρχές Φλεβάρι έκανε την καταγγελία, αλλά έκανε στην κέντρα του πουλάκι μου. Τι συνέβη? Είπε ο πρόεδρος να περάσει ο Μάρτης Στέφανος Κασελάκης και σηκώθηκε και έφυγε ο Στέφ. Και πότε επέστρεψε? Αρχές Απριλίου, όταν είχε περάσει ο Μάρτης. Κύριε Πρόεδρε, εμείς οι αριστεροί είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε. Μα είστε εσείς αριστερός. Θα σου κάνω αγωγή. Ο Κούγιας δεν γίνεται αριστερός, αλλά έγινε. Για να σου αποδείξω. Ήταν 12 Ιουλίου όταν μπήκα στο 220 στο λεωφορείο για να πάω Χαλκίδα. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί δεν έκανε κανονικά το δρομολόγιο Άνω Ηλίση Ακαδημία? Γιατί το έκανε ο Πρασιακός. Είχε μπει στη γραμμή του. Με το που πάτησε λοιπόν το πόδι μου μέσα και σνίφαρα τη μασχαλίλα, άλλαξε 15 θέσεις στο λεωφορείο για να την αποφύγω, μέχρι που κατάλαβα ποια βρωμερή αμασχάλη ήταν. Ποια ήταν? Η δική μου. Yeah. Τότε έγινα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μόνο ένας βέρος αριστερός δεν βάζει τίποτα στις μασχάλες, διότι υποσυνείδητα θέλει να τιμωρήσει τον καπιταλιστή ιδιοκτήτη των αποσμητικών. Γιατί? Γιατί πλουτίζει με τον ιδιότητα μας. Κυρία Τζάκρη, εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα. Εσείς οι κασελίστας, ποιον θέλετε να καταγγείλετε? Τι λες? Γιατί? Γιατί εδώ δίνουμε τόσο κόντε και η καθημερινή κομμωδία εκείνη επέλεξε το χελό 5. Εμείς και πιο πολύ γέλιο βγάζουμε και δεν χρειαζόμαστε σε εργογράφο. Είμαστε αστεία από μόνοι μας. Ρε παιδιά, δεν ανεβάζουμε παράσταση στην επίδαυρο. Τις δικαστικές υποθέσεις κάνουμε. Ρίξτε λίγο το επίπεδο να σας καταλαβαίνει και ο κόσμος. Θα σου κάνω αγωγή! Ρε Αλμοδοβάρ, είναι δυνατόν να έχεις ένα ογκόλυθο της υποκριτικής σαν τον Ρόμπερ Ντενίρο, δύο κεφάλια πιο ψιλοκρεμαστό, και αν του ζητάς να παίζει σαν τον Κώστα Μακέδο στο Δεκόπανι? Έχω μια ιδέα! Θέλει να το κάνουμε και την επιτροπή της ΣΥΡΙΖΑ εδώ μέσα να βαρέσει πια η τηλεθέαση! Εγώ είμαι μέσα και ξεκινώ. Θα σε τελειώσω, δε! Τι να τελειώσει, ρε παγραμμά! Εμένα πάρμε με το καλό! Πάρμε με το καλό να γίνω πιγκάλα με λερώσει! Ρε κάνε μα τι κάνε! Άρα μου κύριε, εσύ πέσει άλλη λάκη, εσύ σου τσάλο, εσύ σου τσάλο! Στραβώ τα λεφτά! Άρα μου τσάλο, εσύ σου τσάλο!